δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open. Κατηγορώ Τζιτζικώστα για την 7ωρη κράτησή του από τις τουρκικές αρχές στη Σμύρνη. Τον έφερε στην Ελλάδα ο Νίκος Δένδιας με κυβερνητικό αεροσκάφος. Ζητούν και τα ρέστα οι Τούρκοι. Κατηγορούν τον Ιμάμογλου που διεθνοποιεί το θέμα. Οι Τούρκοι επιδιώκουν θερμό επεισόδιο, λέει στο Όπεν ο Υπουργός Ναυτιλίας. Θα απαντήσουμε σε τόπο και χρόνο της δικής μας επιλογής το μήνυμα Φλόρου στην Άγκυρα. Παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για δημοσίευμα της εφημερίδας Documento με λίστα παρακολουθούμενων υπουργών, πολιτικών, δημοσιογράφων και επιχειρηματιών. Σφοδρή σύγκρουση κυβέρνησης αντιπολίτευσης. Νέο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Μηνύματα από το 112. Πού θα χτυπήσει τις επόμενες ώρες η κακοκαιρία. Νέα ρύθμιση στο καλάθι του νοικοκυριού προαναγγέλει ο Γεωργιάδης. Κόλπα με τις τιμές στο φρέσκο γάλα. Παρέμβαση του Υπουργού Υγείας μέσω του Όπεν για διευθυντή κρατικού νοσοκομείου της Αθήνας που τον είχαν πιάσει με φακελάκια στο χέρι και επέστρεψε στη θέση του. Πυρηνική απειλή Πούτιν σε Μακρόν με το παράδειγμα της Χιροσίμα. Ο διάλογος που τρόμαξε τον Γάλλο Πρόεδρο. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Όπεν.